Χαιρετήσω τρία κορίτσια, τα οποία είναι στη Χαλκίδα. Θα χαιρετήσω τη Χριστίνα τη Βασιλιάδου, η οποία είναι γυμνάστρια στο επάγγελμα και δίπλα της, όπως βλέπουμε εμείς στην εικόνα αριστερά, είναι η Μαργαρίτα Μάνου και δεξιά είναι η Ρένια Παπα Γρηγορίου. Παπαργυρίου. Εντάξει, να το κάνουμε κι εμείς το λάθος μας, κορίτσια μου. Τι κάνετε, γεια σας, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, γεια σας. Χρόνια πολλά, καλησπέρα σε όλους και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Η εκπομπή σας είναι υπέροχη. Να πω την αλήθεια, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, γιατί εδώ δεν το νιώθουμε όλη σαν κυταρά. Εκπομπή. Το νιώθουμε έτσι, σαν να είμαστε όλοι μια ωραία παρέα. Και αυτό προσπαθώ να κάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαστε μόλις μιας εβδομάδος εκπομπή, είμαστε πολύ μωράκια ακόμα. Σκεφτείτε ότι εγώ ακόμα προσπαθώ να συνηθίσω το ακουστικό στο αυτί μου, το οποίο δεν κάθεται και με τίποτα. Είναι όλα να μην σε φέρει. Λοιπόν, και με το καλό τάξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Χαίρομαι που επικοινωνήσατε για να μας ζητήσετε να προβάλλουμε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο. Να πω την ιστορία σας. Μας στείλατε ένα email την προηγούμενη εβδομάδα και λέτε, Μάγδα, έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο βίντεο με δύο μαθήτριές μου, γιατί εσύ είσαι γυμνάστρια. Και το κάναμε αυτό γιατί δεν μπορούμε να γιορτάσουμε. Δεν μπορούμε να χαρούμε. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Θέλω, αν γίνεται, να δούμε το βίντεο. Μπορούμε να το δούμε το βιντεάκι. Γίνεται. Να δούμε το βίντεο λοιπόν που ετοιμάσατε. Σιγά σιγά. Και πριν δούμε το βίντεο, μου πεις το μήνυμά σου για σήμερα. Χριστίνα, να ξεκινήσουμε με αυτό και αμέσως μετά να δούμε το βίντεο. Το μήνυμα που στέλνεις εσύ σε όλους τους Έλληνες, γιατί μας παρακολουθούν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και επειδή αυτό το βίντεο θα μείνει πάνω καρφιτσωμένο στη σελίδα, θα το δουν κάποιες χιλιάδες άνθρωποι. Το προηγούμενο μας βίντεο το είδαν περίπου 30.000 άνθρωποι. Οπότε είμαι σίγουρη ότι η φωνή σου θα ακουστεί πάρα πολύ μακριά. Εγώ θέλω σαν Ελληνίδα να στείλω όχι μόνο εγώ, αλλά και τα κορίτσια μου και θεωρώ και όλοι οι Έλληνες σε αυτό το δύσκολο χρόνο που ζούμε, να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και στους προγόνους μας, οι οποίοι χάρη σε αυτούς είμαστε ελεύθεροι και δυστυχώς εν μέσω πανδημίας δεν μπορούμε να γιορτάσουμε το γεγονός αυτό, να γιορτάσουμε αυτή την πολύ σημαντική γιορτή της 25ης Μαρτίου. Δεν μπορούμε να παρελάσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τις γιορτές στο σχολείο. Οπότε θέλουμε να πούμε χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας με αυτόν τον τρόπο. Να είμαστε πάντα ενωμένοι, να είμαστε πάντα υγιείς. Μπράβο, και να ξεχνάμε το τι μας έχουν δώσει οι πρόγονοί μας. Που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι και το νόημα, το να μην ξεχνάμε, να σεβόμαστε, γιατί λαός που δεν σέβεται τους προγόνους του δεν έχει και μέλλον. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, να πάμε στο βίντεό σας, αυτό που εσείς δημιουργήσατε, να το δούμε, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο και αμέσως να επιστρέψουμε σε εσάς. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόνται να έλα χρόνια δοξασμένα. Και δώστε τρίπο ότι παίρνει και μηνύματα εδώ. Είναι τα κορίτσια μας, σας βλέπουμε και οι τρεις είστε υπέροχες, λέει η Δήμητρα, η Δήμου. Από ό,τι κατάλαβα, έχετε κάνει κοινοποίηση στο προφίλ σας την σύνδεσή μας εδώ, κάτι που το ζητάω από όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν. Θα μας βοηθούσε πάρα πολύ αν κάνετε κοινοποίηση αυτής της εκπομπής, πατώντας το κουμπάκι κοινοποίηση στο προφίλ σας, για να μάθουν και οι φίλοι σας και να γίνει γνωστή αυτή η εκπομπή, έτσι ώστε όσοι θέλουν να την παρακολουθούν. Ο λόγος σε σένα. Ήδη το έχουμε κάνει, γιατί πραγματικά... Το κατάλαβα, γιατί σας στέλνουν πολλά μηνύματα εδώ. Θέλαμε πάρα πολύ αυτή η προσπάθειά μας, αλλά και η δική σας, κυρία Τζέγκου, να βγει προς τα έξω, γιατί είναι σημαντικό το ότι ακόμα και σε αυτούς τους καιρούς μπορούμε έστω με αυτόν τον τρόπο να πούμε το δικό μας χρόνια πολλά, αλλά και εσείς ακόμα, με τη δική σας εκπομπή, έστω με αυτόν τον τρόπο, να μας δίνετε όλες αυτές τις πληροφορίες και να μας κρατάτε ζωντανούς στα νέα μας. Να σε καλά. Τώρα, πάμε να μας πείτε πώς φτιάξατε αυτό το βίντεο. Πώς ήρθε η ιδέα αυτή, θέλω να μου πείτε. Θα ξεκινήσουμε από αυτό. Μπορούν να μιλήσουν και τα κορίτσια σε αυτό.
τις οποίες τις ξέρω από τόσο δά. Χαίρομαι. αποφασίσαμε λοιπόν, επειδή γνωρίζαμε ότι δεν θα μπορούμε να, ούτε να δούμε κάποια παρέλαση, ούτε να τιμήσουμε με κάποιο τρόπο τα 200 χρόνια της Επανάστασης. Ναι. Θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να πούμε χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η ιδέα. Επειδή με τα κορίτσια γυμναζόμαστε αρκετά χρόνια παρέα, αποφασίσαμε ότι αυτό το τραγούδι, αυτός ο χορός, αυτό το συγκεκριμένο τοπίο θα είναι το ιδανικό για να περάσουμε το δικό μας μήνυμα μέσω αυτού του βίντεο. Με φόντο τη Χαλκίδα. Yes, να ναι. Δω λίγο τα κορίτσια τώρα θέλω, να ρίξουμε μπροστά το πλάνο για να δούμε τα κορίτσια μας και να ξεκινήσω με τη Μαργαρίτα. Μαργαρίτα μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ θερμά και συγχαρητήρια για τη σκέψη που κάνατε αλλά και την υλοποίηση αυτού του βίντεο. Καλησπέρα, καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γλυκιά μου, θέλω να μου πεις το μήνυμά σου που θέλεις να στείλεις σε όλους τους φίλους που σε παρακολουθούν, αλλά και σε όλους τους Έλληνες. Γενικά, ως μαθητές, συμμετείχαμε πάντα στις παρελάσεις των εθνικών επαιτίων, mm-hmm. αλλά δυστυχώς, έτσι, φέτος όπως και πέρσι, μας λείπει το γεγονός ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια δράση πάνω σε αυτό. Και η σκέψη της κυρίας Χριστίνας να δώσουμε το δικό μας παράδειγμα με αυτόν τον ξεχωριστό τρόπο ήταν κάτι που με χαροποίησε ιδιαίτερα. Μπράβο, και προφανώς αποδέχτηκα την πρόταση και με μεγάλη μου χαρά συμμετείχα. Χαίρομαι πάρα πολύ και χρόνια σου πολλά. Πάμε και στην γλυκιά μου τη Ρένια. Γεια σας. Καλησπέρα. Ναι, συμφωνώ και εγώ απόλυτα με αυτό που είπε η Μαργαρίτα. Από μικρή, από τον νηπιαγωγείο όλοι μας κάθε χρόνο γιορτάζαμε ο καθένας με το δικό του τρόπο, σε γιορτές, παρελάσεις, τα πάντα. Οπότε φέτος που είναι μια ξεχωριστή χρονιά, δύσκολη χρονιά για όλους, με την ιδέα που μας πρότεινε η κυρία Χριστίνα και ήταν ένας τρόπος με κάτι το οποίο αγαπούμε κι εμείς, τη γυμναστική, κάτι το οποίο μας εκφράζει, να δώσουμε κι εμείς το δικό μας μήνυμα έξω. Με ένα ξεχωριστό τρόπο. Από τη στιγμή που δεν μπορούσαμε ούτε να παρελάσουμε, ούτε να γιορτάσουμε όπως κάθε χρόνο, το κάναμε ξεχωριστά. Πολύ ωραίο, βρε κορίτσια μου. Χάρηκα πάρα πολύ, ειλικρινά. Χριστίνα, από ό,τι έχω καταλάβει, εσύ τώρα έχεις βάλει ένα στόχο να τους κάνεις όλους εκεί πέρα στη Χαλκίδα να γυμναστούν, να μπουν σε αυτό το δρόμο. Καλά το λέω. Γιατί από ό,τι κατάλαβα τα κορίτσια, τα έχεις από μωρά. Ναι, ναι. Αλήθεια. Είναι χαρά μου και στόχος μου, γιατί αυτό ήθελα να κάνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κάνει το χόμπι επάγγελμα. Και θέλω πραγματικά να όσος περισσότερος κόσμος μπορεί να γυμνάζεται έστω και με το δικό του τρόπο, με έστω και λίγο. Είναι σημαντικό να κάνουμε τη γυμναστική μας τρόπο ζωής και αυτό προσπαθώ να το περάσω καθημερινά στον καθένα ξεχωριστά. Γιατί η γυμναστική είναι πρώτα και πάνω απ' όλα υγεία. Υγεία. Πολύ σημαντικό, ναι. Και το κατάλαβαν πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια, τώρα εν μέσω πανδημίας, που είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, έτσι, να είμαστε ειλικρινείς. Πεις όλη τη μέρα μες στο σπίτι που κάθεσαι σε ένα καναπέ, τον έχουμε λιώσει αυτό τον καναπέ. Έχει κάνει λακκούβα, έχει κάνει ο καναπές αυτό το καθισιό, δηλαδή, και καρέκλες μες στο σπίτι. Οπότε, ποιο είναι το μήνυμα που θες να μεταφέρεις στον κόσμο? Καλά, εκεί στη Χαλκίδα, από ό,τι έχω καταλάβει, σε έχουν μάθει όλοι. Δεν χρειάζεται. Ας σε μάθουν και εδώ πέρα οι φίλοι δικοί μου στη σελίδα. Εν τω μεταξύ, θα ήθελα να πω και πάρα πολλά φιλιά στη Θεσσαλονίκη. Γιατί είμαι από τη Θεσσαλονίκη και μας βλέπουν και από εκεί. Η αλήθεια είναι ότι το μήνυμα που θα ήθελα να περάσω είναι να μην μπούμε στο τρυπάκι του συνδρόμου του καναπέ. Μπράβο, να σηκωθούμε τον καναπέ, όσο και αν διαρκέσει, ό,τι και αν διαρκέσει, ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας, ας βρίσκουμε πάντα έστω μισή, μία ώρα την ημέρα, να την αφιερώνουμε στον εαυτό μας, στην υγεία μας και στο να κάνουμε τη γυμναστική τρόπο ζωής. Που είναι πολύ σημαντικό, που είναι πολύ σημαντικό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Κορίτσια μου, θέλω να σας ευχαριστήσω και τις τρεις, Μαργαρίτα, Ρένια και Χριστίνα. Τα φιλιά μου στη Χαλκίδα, γιατί να είμαστε ειλικρινείς, για μας εδώ όσοι ζούμε στην Αθήνα, το να πας στη Χαλκίδα είναι απόλαυση. Να πας να πιεις τον καφέ σου εκεί. Πω, με αυτή τη θέα, την ωραία έτσι, τη γέφυρα, το γαλάζιο του ουρανού, έχει και ωραίο κόσμο, εκεί είμαστε και δίπλα. Οπότε σας δίνω υπόσχεση στον αέρα, μόλις ανοίξουν όλα, μην με ρωτήσετε το πότε, όμως, θα έρθω να πιούμε ένα ωραίο καφέ εκεί στην παραλία, να τον ευχαριστηθούμε, να τον χαρούμε και να γνωριστούμε και από κοντά.
Με χαρά μας. Με προλάβατε, το είπατε πρώτοι. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά, όποτε κι αν είναι, να τα πούμε από κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμούς σε όλους εκεί. Ευχαριστώ θερμά για όλα. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα, έστω και διαδικτυακά.